Μετά το σάλο που ξέσπασε με φόντο το κρουαζιερόπλοιο MSC Opera, το οποίο πέρασε εκεί από το λιμάνι του Ηρακλείου την καθαρά Δευτέρα, και μόλις χθες επιβεβαιώθηκε ότι μέχρι τις 28 του μήνα είχε επιβάτη του επιβεβαιωμένο πλέον κρούσμα του κοροναϊού, οι αρχές στην Κέρκυρα που έφτασε το πλοίο σήμερα το μεσημέρι προχώρησαν σε ενδελεχείς ελέγχους προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού, την ώρα που ο Διευθυντής Υγείας Περιφέρειας Κρήτης εξηγεί ότι το πρόβλημα δεν αφορά σε καμία περίπτωση το Ηράκλειο, το οποίο επισκέφθηκαν επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, και πως πιθανό ο αυστριακός επιβάτης που επιβεβαιώθηκε ως κρούσμα κόλλησε τον ιό όταν κατέβηκε στο λιμάνι της Γένοβα και κατά την επιστροφή του στον τόπο κατοικίας του. Εγώ προσωπικά θεωρώ πιο πιθανό ο επιβάτης αυτός να πήρε τον ιό από τη Γένοβα μέχρι να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο και να πάει στην πατρίδα του στην Αυστρία, παρά να τον είχε πάνω το καράβι και το οποίο με κάποιο τρόπο να συνέχισε να τον έχει και να κινδυνεύσουμε εμείς. Με το βλέμμα στραμμένο στην πρόληψη και την ανάγκη λήψης μέτρων για την μη εξάπλωση, ο κ. Λουμπούνης είπε ότι ειδικά για την κρουαζιέρα πρέπει να ληφθούν μέτρα, κάτι που επεξεργάζονται ήδη οι επιστήμονες στον ΕΟΔΗ. Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή ξέρω ότι συζητιέται και σε παγκόσμιο επίπεδο, το τι θα γίνει με τις κρουαζιέρες. Ήδη στην Αμερική σε ένα κρουαζιερόπλοιο είχαν ένα νεκρό χθες από ό,τι διάβασα στην ειδησιογραφία. Υπάρχει αυτό το περιστατικό εδώ με πλοίο από την Ιταλία. Περιμένουμε τις οδηγίες και θα συμμορφωθούμε σε αυτές. Υπό το πρίσμα των εξελίξεων και με τον κορονοϊό να εγκαθίσταται δυναμικά στην Ελλάδα, την ανησυχία τους χωρίς όμως πανικό εκφράζουν και οι παράγοντες του τουρισμού που ήδη καταγράφουν συνέπειες του κορονοϊού. Η ελπίδα μας που ήταν το Πάσχα, δυστυχώς το χάνουμε και είναι ένα θέμα. Mm-hmm. Όμως ας ελπίσουμε ότι θα ξεθυμάνει, πιστεύω ότι θα ξεθυμάνει. Δημιουργεί κάποια αναστολή στην αύξηση και ενδεχομένως κάποιες ακυρώσεις. Τις παρακολουθούμε. Από την άλλη μεριά, οι διακοπές δεν είναι σπορ, είναι και ανάγκη. Αν δείτε έξω, τώρα που ήρθατε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, έχει 20 βαθμούς και την προηγούμενη εβδομάδα έχει 25. Δεν το βρίσκεις αυτό πουθενά άλλου. Θα λειτουργήσει θετικά. Πώς θα είναι το ισοζύγιο, θετικά ή αρνητικά, κανείς δεν μπορεί να πει.